Η εισηγήτρια, η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, αναφέρθηκε αναλυτικά στο σχεδιασμό που συζητάμε. Θα περιοριστώ στην παρέμβασή μου στα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών. Γιατί βεβαίως αυτές οι στιγμές αποτελούν στιγμές θλίψης για το αποτρόπαιο έγκλημα, όχι δυστύχημα. Έχουμε να κάνουμε ένα έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Αλλά και οργής, αγανάκτησης, γιατί το συγκεκριμένο έγκλημα έγινε στο βωμό του κέρδους. Σε αυτό το βωμό θυσιάστηκαν 57 άτομα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, νέοι και νέες. Αυτό ακριβώς το έγκλημα ήταν και η σταγόνα η οποία οδήγησε να ξεχυλίσει το ποτήρι της οργής. Γιατί μετά από βροχές πνιγόμαστε, μετά από φωτιές καιγόμαστε. Και τώρα βεβαίως ήρθε η μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων για να οδηγήσει μια νέα τραγωδία. Ας σταματήσετε τα κροκοδίλια δάκρυα. Σας είχαμε προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές. Και από αυτή την άποψη, και μάλιστα και για πολλά χρόνια, και από αυτή την άποψη δεν μπορούν και δεν πρέπει να συγκαλυφθούν οι ευθύνες όλων σας, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Ή από τις όποιες παραλήψεις ενδεχομένως. Και βεβαίως αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται να κινηθεί και η Επιτροπή την οποία συνέστησε η κυβέρνηση για τη διερεύνηση του εγκλήματος. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη Επιτροπή και στο έργο της, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το πόρισμά της έχει ήδη προετοιμαστεί. Αποτελεί κοινικότητα να μας καλείτε, εκπρόσωποι του ενός ή του άλλου κόμματος, να συγκρίνουμε το γεγονός του ποιος έχει τις περισσότερες ευθύνες. Είτε για το συγκεκριμένο έγκλημα, είτε για παλαιότερα έγκληματα. Ή για το ποιος έχει προκαλέσει τους περισσότερους νεκρούς. Κάντε τα πάντα για να μείνει εκτός συζήτησης η εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούστηκε ούτε μια φορά. Εκτός από την ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ. Κανείς άλλος δεν τόλμησε να αναφερθεί εκπρόσωπος κόμματος ή πολιτικός αρχηγός που μίλησε στην εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια εγκληματική πολιτική η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος και ξεκινάει από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Απελευθέρωση σιδηροδρόμων, τεμαχισμός του σιδηροδρομικού έργου και ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι το τρίπτυχο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι κυβερνήσεις από τότε έως σήμερα ακολούθησαν πιστά αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή την πολιτική υλοποίησαν και υλοποιούν. Και βεβαίως εμείς το λέμε καθαρά. Είναι ώρα ευθύνης για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα, ένα έγκλημα το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο και το οποίο τι αναδεικνύει. Πρώτον, αναδεικνύει τον αντιδραστικό χαρακτήρα του κράτους. Να έχει κάτι που δεν ακούσατε από κανένα άλλο κόμμα να το καταγγέλει μέσα στη Βουλή. Το κράτος δεν είναι ανίκανο. Δεν έχει κάποιες παθογένειες ή κάποιες αδυναμίες. Το κράτος είναι εχθρικό. Γιατί είναι ικανό να υπηρετεί και να στηρίζει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι εχθρικό για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Γιατί στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου θυσιάζει τα λαϊκά δικαιώματα, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, ακόμη και την ίδια τη ζωή όπως έγινε με το έγκλημα στα Τέμπη. Είναι ένα κράτος της διαπλοκής, με τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, είναι ένα κράτος της σύψης και της διαφθοράς. Και αυτό το κράτος προσπαθείτε να το αθωώσετε. Δεύτερον, αναδεικνύει την ιεράρχηση που είχαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα και τις προτεραιότητες σε έργα και υποδομές. Ήσασταν ταχύτατοι στο να υλοποιηθούν οι πιο σύγχρονες υποδομές που εξυπηρετούν τους επενδυτικούς σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων και ταυτόχρονα είτε απαξιώνατε υποδομές που σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής είτε ήταν ανύπαρκτες αυτές οι υποδομές. Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία υπάρχει και δεν είναι σχεδιασμός? Όχι, δεν υπάρχει. Ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία ούτε. Σχέδιο ολοκληρωμένο αντισεισμικής θωράκισης? Όχι βέβαια. Ούτε καν έλεγχος των κτηρίων δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν φαίνεται, είναι φανερό ποιες υποδομές είχατε ως προτεραιότητα. Και μην πείτε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
για να χρηματοδοτήσετε αυτές τις υποδομές, γιατί χρήματα βρίσκεται, για παράδειγμα, να προχωρήσετε σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία όχι μόνο δεν σχετίζονται, αλλά είναι και απέναντι στις ανάγκες της άμυνας και της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, γιατί είναι όπλα, οπλικά συστήματα, τα οποία εξυπηρετούν τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Τέτοια χρήματα βρίσκεται. Αλλά χρήματα για να μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα, έγκαιρα και με ασφάλεια τα συστήματα ασφάλειας των συνδρομικών δικτύων δεν υπάρχει. Τρίτο ζήτημα. Αναδεικνύει τη συνοχή όλων των κομμάτων για αυτό το έγκλημα. Κοιτάξτε την αλληλουχία. Είναι πάρα πολύ καθαρή, τουλάχιστον των τελευταίων 12-13 χρόνων. Το 2009 η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου Πασόκ αποφάσισε και έφερε στη Βουλή το δεύτερο πακέτο απελευθέρωσης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διαχωρίζεται ο ΟΣΕ σε διάφορες θυγατρικές, τον τεμαχισμό του ΟΣΕ. Το 2013 η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ ξεκίνησε την πορεία ιδιωτικοποίησης, τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του μεταφορικού έργου, για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 να προχωρήσει στο διαχωρισμό των υποδομών από το μεταφορικό έργο και ταυτόχρονα να περάσει την ιδιωτικοποίηση. Και κοιτάξτε, κάντε τόση εικόνα, τι σημαίνει διαχωρισμός του μεταφορικού έργου από το σιδηροδρομικό δίκτυο? Είναι σαν να ξεχωρίζουμε τα βαγόνια από τις ράγες. Αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στα βαγόνια και στις ράγες οδηγεί στους εκτροχιασμούς. Γι' αυτό ήταν αλλεπάλληλα τα φαινόμενα και τα περιστατικά εκτροχιασμών που είχαμε στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν τον ανορθολογισμό επιλέξατε. Γιατί? Γιατί αυτός ο ανορθολογισμός αποτελούσε την ασφαλιστική δικλίδα να μπορέσετε να προχωρήσετε την ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου τμήματος των σιδηροδρομικών μεταφορών, που είναι το μεταφορικό έργο. Άρα λοιπόν απαλλάξετε τον ιδιώτη από το δίκτυο, τη συντήρηση, τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη, το μεταφέρατε αυτό στο κράτος και ταυτόχρονα δώσετε στον ιδιώτη τη δυνατότητα να παρέχει το μεταφορικό έργο πάνω σε ένα δίκτυο το οποίο ήταν ευθύνη του κράτους να συντηρηθεί και να αναπτυχθεί. Και βεβαίως η ιδιωτικοποίηση της Τρανοσέ το 2017 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για 45 μόλις εκατομμύρια ευρώ, και ταυτόχρονα με την ίδια πράξη πέρασαν στο κρατικό χρέος τα 14,3 δισεκατομμύρια που χρωστούσε ο ΟΣΕ. Απαλλαγμένος ο Ιταλός από τα βάρη του το χρέους που είχε ο ΟΣΕ. Να λοιπόν πώς με την πολιτική εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα των Ιταλών, μιας Ιταλικής πολυεθνικής που είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των σιδηροδρομικών, ότι αυτοί μπορεί να δουλεύουν ως και 9 ημέρες συνεχόμενα, χωρίς ρεπό, εντατικοποίηση, ατυχήματα, ελλείψεις σε προσωπικό. 1.700 άτομα λείπανε από το οργανόγραμμα των θυγατρικών που παρέμειναν υπό δημόσιο έλεγχο το 2018. 2019, επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν στη Βουλή και τα τρία αυτά κόμματα το τρίτο πακέτο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Και βέβαια το 2022 η Νέα Δημοκρατία επεκτείνει τη σύμβαση για ακόμη 10 χρόνια με τη Φεροβία Εντελοστάτου, με την Ιταλική εταιρεία, και μάλιστα τους δίνει ως μπόνους τα 50 εκατομμύρια που λάμβανε σε αιτήσια βάση για τις άγονες, λέει, γραμμές. Και ποια ήταν η άγονη γραμμή, κύριε της κυβέρνησης? Η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η μοναδική γραμμή η οποία υπάρχει στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Άρα λοιπόν 50 εκατομμύρια για κάθε χρόνο έπαιρνε επιδότηση η Hellenic Train, η Ιταλική λοιπόν εταιρεία, 750 εκατομμύρια τη 15ετία, και δεν υπήρχαν τα 50 εκατομμύρια τα οποία ζητούσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, λέγοντας ότι με αυτό μπορεί να υπάρξει προληπτική αντιμετώπιση των αναγκών που έχει το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Άρα του δίνανε 25, άρα δηλαδή μετά από κάθε ατύχημα παρέβαινε πυροσβεστικά στα σημεία αυτά τα οποία ήταν επικίνδυνα για να αποκαταστήσει τις βλάβες. Έτσι λοιπόν και τα τρία κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία κατά γράμμα υλοποίησαν την εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των μεταφορών. Κατά γράμμα υλοποίησαν την προκρούστια λογική του κόστους-οφέλους, που αποτελεί ακριβώς και το τροχοπέδι στο να μπορέσουν να υπάρξουν τέτοια μέτρα ασφαλείας, για παράδειγμα, στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αποτελεί πρόκληση αυτό που κάνουν και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να προσπαθούν να αθωώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της, και μάλιστα ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση η κυβέρνηση να την παρουσιάζει ως τη λύση του προβλήματος την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που αποτελεί, που αποτελεί τον υπεύθυνο για την κατάσταση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για σκεφτείτε λοιπόν όλοι εσείς που θέλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πέρα να μας λύσει το πρόβλημα, τι αποφάσισε μόλις μία εβδομάδα πριν το έγκλημα στα Τέμπη η Κομισιόν, 22 Δευτέρου του 2023. Η Κομισιόν αποφάσισε να εξαιρέσει μετά από αίτημα της Γερμανίας και των κάτω χωρών το σιδηροδρομικό δίκτυο που εκτελεί τα δρομολόγια Maastricht-Aachen από το σύστημα ασφαλείας του κανονισμού ECTS της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πού πάτησε για να εξαιρέσει την εφαρμογή του συστήματος ασφαλείας του συγκεκριμένου δίκτυο? Πάτησε, αυτή η εξαίρεση βασίστηκε στο άρθρο 7, παράγραφος 4 της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2016, την 797, η οποία στηρίζεται στην έλλειψη οικονομικής βιωσιμότητας της αναβάθμισης του δικτύου, δηλαδή στη λογική κοστοφέλους. Αν δεν υπάρχει οικονομική ωφελημότητα από την αναβάθμιση του δικτύου, τότε δεν προχωράμε. Εξαιρείται η ασφάλεια του δικτύου από το σύστημα. Άρα λοιπόν το κόστος προτρέχει και το κέρδος ακόμη περισσότερο. Να γιατί λέμε λοιπόν ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί στο βωμό του κέρδους, θυσιάζει στο βωμό του κέρδους την ανθρώπινη ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό άλλωστε και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα δεν είπε ότι είναι ιδιομορφία, ούτε ξέρει τον κανόνα. Μόλις το 2021, τα τελευταία επίσημα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν 1389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα. Με το 2021, πριν από δύο χρόνια, τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Eurostat. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα με 683 νεκρούς και 513 τραυματίες. Και μάλιστα τα 97 από αυτά, τα 1389, αφορούσαν ατυχήματα που είχαμε συγκρούσεις τρένων μεταξύ τους. Να λοιπόν, γιατί δεν αποτελεί εξαίρεση η Ελλάδα στον κανόνα αυτό? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και για παράδειγμα, όταν συζητιόταν εδώ πέρα διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ο παραιτηθής Υπουργός Μεταφορών, όταν του κάναμε συγκεκριμένες υποδείξεις για το δίκτυο, την ανάπτυξη, τον εξυγχρονισμό και την ασφάλεια, τι έλεγε? Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να διαπραγματευτούμε με την Κομισιόν για να εξασφαλίσουμε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να συνδέσουμε το βόρειο σιδηροδρομικό άξονα, τα λιμάνια λοιπόν της Βόρειας Ελλάδας και ιδιαίτερα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, που το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει μετατραπεί στη Σούδα του Βορρά, μεταφέροντας οπλισμό, στρατιωτικά μέσα και αλλά και στρατιώτες Αμερικάνους και Ανατοϊκούς στη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, συμπλέκοντας αυτό το πόλεμο. Για όλα αυτά βεβαίως δεν υπόθηκε τίποτα εδώ πέρα μέσα. Σιγή ηχθείως. Και είναι λογικό και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Όμως δεν ακούσαμε τίποτα για τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους, για την εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε από την ελληνική λύση, ούτε από το ΜέΡΑ25. Για κάτι κακούς τροϊκανούς ακούσαμε, για κάποιες παθογένειες του κράτους και για κάποιες κακές ιδιωτικοποιήσεις. Συγκαλύπτονται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τον εγκληματικό χαρακτήρα του αστικού κράτους στη χώρα μας και όχι μόνο, γιατί επί της ουσίας κρατική ευθύνη ήταν οι υποδομές στο σιδηρόδρομο και ότι δεν υπήρξε εξυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου και τα μέτρα τα απαραίτητα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.
Δεν ακούσαμε τίποτα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως βγήκανε λάβροι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Όμως, ο ίδιος για παράδειγμα ο κύριος Βαρουφάκης ήταν υπουργός οικονομικών, διατείνοντα ότι θα πουλούσε τον ΟΣΕ ακόμη και για ένα ευρώ, φτάνει να βρισκόταν ένας επενδυτής αξιόπιστος για να προχωρήσει ο εξυγχρονισμός του ΟΣΕ και να περάσει από το 19ο αιώνα στον 21ο, όπως έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης. Τότε οι ιδιωτικοποιήσεις ήταν σωστές και τώρα δεν είναι. Ή όταν περηφανεύονταν ότι ο ίδιος με τη στάση του άλλαξε την αντίληψη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την ιδιωτικοποίηση του λιμανίου του Πειραιά και να παρωθεί ολοκληρωτικά στην Κόσκο. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς το λέμε καθαρό, ότι όλα αυτά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται για να συγκαλυφθεί ο εγκληματικός χαρακτήρας του εκμεταλλευτικού συστήματος στο οποίο βιώνουμε και να καλλιεργηθούν αυταπάτες, έχει κοντά ποδάρια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί η ίδια ιστορική εμπειρία έχει αποδείξει ότι μετά από συχνά μεγάλες τραγωδίες οι λαοί αφυπνίζονται, αλλά και αυτή η αφύπνιση τους οδηγεί να γυρίσουν προς τα μπρος τον τροχό της ιστορίας. Έτσι λοιπόν δεν είναι ώρες σιωπής, είναι ώρα ευθύνης και μάχης. Είναι ώρα για λαϊκό ξεσηκωμό και από αυτή την άποψη είναι πολύ μεγαλειώδες οι αγώνες της νέας γενιάς των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων να μην συγκαλυφθεί και να μην ξεχαστεί το συγκεκριμένο έγκλημα. Οι καθημερινές τους δραστηριότητες, οι πολύμορφες δραστηριότητες, η αυριανή απεργία την οποία έχουν εξαγγείλει εργατικά κέντρα πρωτοβάθμια σωματεία. Γιατί ακριβώς εμείς το λέμε καθαρά και το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να μετατρέψει την οργή του λαού και την αγανάκτηση σε οργανωμένη δύναμη που θα φέρει τα πάνω κάτω, που θα ανοίξει το δρόμο ριζικής ανατροπής και που επί της ουσίας αυτή η οργανωμένη πάλι θα τιμωρήσει και πολιτικά στις εκλογές που έρχονται τους πραγματικούς υπεύθυνους αυτής της κατάστασης.